Εγκαινιάζουμε σήμερα την έκθεση Θεσσαλονίκη-Βενετία, ίχνη ανθρώπων, δρόμοι ιστορίας, που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και στην οποία έχουμε δώσει την αιγίδα μας. Η έκθεση αυτή βέβαια είναι μια έκθεση αρχαιακών τεκμηρίων. Αρχαιακά τεκμήρια που λειτουργήσαν ως ίχνη του παρελθόντος, αλλά και ως έναυσμα για επάνθηση, για συμπεράσματα, αλλά και για νέα δημιουργία, αποδεικνύουν δε τη δυναμική της ελληνικής παρουσίας στη Βενετία, αλλά και τον αντίκτυπο της βενετικής παρουσίας στον πυρήνα της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη. Τα πρόσωπα είναι πρόσωπα Ελλήνων, οι οποίοι κινούνταν σε ένα ευρύ χώρο μεταξύ των δύο πόλεων, σε βάθος 4 αιώνων. Μπροστά σε κακουχίες και εμπόδια, διωγμένοι πολλές φορές από την πατρίδα τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν σε ένα χώρο με δυνατές ιστορικές αναφορές, όπως ήταν η Βενετία. Έφεραν μαζί τους το δικό τους πολιτιστικό κεφάλαιο. Συνεργάστηκαν με τους Βενετούς και τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Έκαναν μικτές οικογένειες, έκαναν μικτές επιχειρήσεις, πρόοδευσαν στην απέναντι Αδριατική ακτή. Άλλοι από αυτούς παρέμειναν στην Ιταλία, ενσωματώθηκαν και δημιούργησαν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες. Άλλοι επέστρεψαν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πατρίδας, ξαναβρήκαν τις ρίζες τους και συνέχισαν προς το κοινό μέλλον. Και οι δύο συνέβαλαν σε αυτό που αντικρίζουμε σήμερα από τα ιστορικά τεκμήρια, δηλαδή στη συνέχεια του ελληνισμού στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, την ελληνική διασπορά. Η σύμπραξη του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της χώρας μας σε ένα διεθνούς ακτινοβολίας ερευνητικό ελληνικό επιστημονικό κέντρο ήταν αναμενόμενο να αποφέρει γλυκούς καρπούς, όπως αυτούς που χαιρόμαστε σήμερα με την έκθεση αυτή. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται μόνο για την αρχή, καθώς υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στο πεδίο αυτό. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, πιστή στους σκοπούς της για την ανάπτυξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους, τη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας στη Διασπορά και βεβαίως τη μελέτη της ιστορίας τους, επικροτεί τις πρωτοβουλίες που φέρουν στο προσκήνιο την ιστορία του ελληνισμού, αλλά και που συνδέουν την ιστορία αυτή με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υποβοηθά και προωθεί τις κοινές δράσεις που αποκαλύπτουν όψεις του ιστορικού παρελθόντος, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύουν ως οδικοί χάρτες για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Με τις σκέψεις αυτές και τη βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία αυτή θα εγκαινιάσει ευρύτερες συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις δύο χώρες, χαιρετίζω τα εγκαίνια της έκθεσης και συγχαίρω τους διοργανωτές της, καθώς και όλους όσους μόχθησαν για το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα.